Ένας 45χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στα χανιά. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί, όταν ο άτυχος άνδρας μπήκε στο άδειο ελιμενισμένο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας για να παραλάβει τα λύκα. Τίποτα τα ξημερώματα δεν προμεινει πως ο 45χρονος θα χάνε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίε, σταμάτησε τον τράκτορα παράλληλα και πολύ κοντά τη ακινητοποιημένη δαλίκα και κατέβηκε από το όχημα. Υπό συνθήκε που ερευνώνται από τι αρμόδιε αρχέ, ο τράκτορα φαίνεται πω μετακινήθηκε με αποτέλεσμα ο άτυχο οδηγό να βρει τραγικό θάνατο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα δύο οχήματα. μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Ωστόσο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του 45χρονου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άτιχου Άντρα εξέφρασε ο Σύλλογο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Χανίων. Όλο ο κλάδο μα είναι πάρα πολύ λυπημένο για το ατυχέ ατύχημα που έγινε το πρωί στι 6.30 ώρα στο λιμάνι τη Σούδα από το πλοίο τη Γραμμή. Οι δυσκολίε για του οδηγού φορτηγών δημόσια χρήση είναι πολλέ και καθημερινέ, όπω μα περιγράφει ο κύριο Κουκουράκη. Είμαστε ένα κλάδο, ο οποίο ε, ξυπνάμε το πρωί, φεύγουμε από τα σπίτια μα και δεν ξέρουμε το βράδυ αν επιστρέψουμε. Έτσι και αυτό ο άνθρωπο έφυγε, πήγε στη δουλειά του και δεν γύρισε στο σπίτι του ποτέ. Για τα ακριβή αιτία του δυστυχήματο, διενεργείται προανάκριση.